Ξέρεις, αυτό τώρα μέχρι το μπαλκόνι είναι 7 μέτρα και 20 το ύψος. Είναι χανές. Κάτι ζουν, κάτι παράξενο τώρα. Εδώ Γιώργο, είναι πάρα πολύ ψηλό, είναι μέχρι τα μπαλκόνια εκεί και τις εικόνες είναι παράθυρα τα οποία είναι τώρα κλειστά ερμητικά. Όταν μπει το πατάρι προφανώς αυτά θα ανοίξει ο υποψήφιος ενοικιαστής για να βάλει τζάμι, ας πούμε, για φωτεινότητα. Είναι 7-20 το υψόμετρο. Το υψόμετρο. Πάμε τώρα και μέσα λίγο να δούμε τι γίνεται. Είμαστε στο εσωτερικό τώρα, πάνω στο ταβάνι πάνω. Μιλάμε για πάρα πολύ, ένα χαοτικό ύψος έχει εδώ, 7-20 μέτρησαν τα παιδιά. Έχει κάτι που κάνει γύρω. Εδώ χαμηλά στην κόγχη μέσα, στην κόγχη εδώ. Εδώ προφανώς αυτό θα γίνει τουαλέτες, γιατί προσφέρει το τόπος, θα σκαφτεί λίγο το τσιμέντο εδώ κάποιο σκαλοπατά για να μην χτυπάει στο κεφάλι κάποιο. Θα γίνει τουαλέτες και βολεύει, γιατί εκ του νόμου υποχρεούνται να κάνει δύο τουαλέτες κάποιο, και ίσως και μέα και αμαία. Βολεύει σε όλη την αποχετεύσεω. Έλα από εδώ Γιώργο λίγο. Εκεί στο βάθος είναι η παλιά τουαλέτα, εδώ στην τρύπα μέσα, στο άνοιγμα, η οποία δεν αντέχει σε καμιά κριτική, δεν πληρεί προϋποθέσεις υγιεινής κτλ. Και είναι και πολύ στενή και θα γίνει σαν αποθηκούλα εδώ, έτσι τουλάχιστον κάποιος υποψήφιος το είχε πει που θέλει να το νοικιάσει. Λοιπόν, πάρε εδώ προς τα πάνω και το ταβάνι πάλι, ενέργηση, είναι πάρα πολύ ψηλό. Το πατάρι θα γίνει ενδεχομένως. Δεν ξέρω αν θα γίνει εκεί πέρα στο σχέδιο και τις πρώτες τα κούτελα ή αν θα γίνει πιο κάτω. Θα δούμε. Γιατί και εκεί πάνω θα είναι πολύ χαμηλό για το δεύτερο όροφο. Λοιπόν, εδώ περιφερειακά είναι. Πάρε τα δοκάρια αυτά, βλέπεις τα δοκάρια τι ίδιες που έχουν, τα δοκάρια στις γωνίες. Μιλάμε για κατασκευή η οποία άντεξε στο σεισμό το 78, από ό,τι λένε οι μαρτυρίες. Προφανώς τα κουφώματα εκεί που είναι νεκρά τώρα έχουν καταργηθεί και είναι απ' έξω με βογιά βαμμένα. Είναι σάπια και θα αντικατασταθούν σίγουρα. Αυτό βέβαια θα γίνει σε συνεννόηση με τον ενοικιαστή. Ποιος είναι και με τι χρήση το έχει. Σίγουρα η χρήση, μάλλον από ό,τι κατάλαβα, δεν θα αλλάξει. Θα είναι μάλλον εστίαση. Δεν είναι κάτι καλύτερο από ότι αυτό το καφενείο, το φρωμοκαφενείο που έχει τρεις καφέδες όλο και όλο και πέντε πορτοκαλάδες. Αυτό. Η επιφάνεια γύρω στα 80 μέτρα. Α, πέρσι και εμένα. Γεια σου Κώστα. Εδώ ο συνάδελφος ο Παπαδόπουλος, ο Γιώργος, προσφέρθηκε να πάρει το βιντεάκι για να το στείλουμε κάτω να δεις και να πάρεις μια εικόνα. Πάρε, πάρε. Ο Κώστας που μένει στο Χαϊδάρι, έτσι. Ναι, πράγμα. Εγώ λίγο πιο κάτω στο Περιστέρι έμενα κανένα δύο χρόνια. Έχετε γνωριστεί διάφορα. Ναι. Τι άλλο θέλεις, Βασίλη. Τίποτα, αυτά. Αυτά. Αυτά είναι το δύο ξάδελφος κάτω, γιατρός. Λοιπόν, αυτά τα πήρες τώρα. Ναι. Οκ. Μπομπα. Πάρε. Περιφερειακά το ταβάνι, πάρε και απέναντι γεωργή. Να φανεί το πόσο καθύψος, πόσο είναι, υπάρχει το κάτω, πρέπει να κάνω πέρασμα πάνω προς τα κάτω. Μα έπαθα πλάκα εγώ, νόμιζα είναι 6 μέτρα, αλλά είναι τελικά 7-20. Από τη γωνία εκεί που είναι που τελειώνει οι πόρτες, από εκεί θα ξεκινήσει η σκάλα, θα ακολουθεί προς τα πάνω τον τοίχο και θα κάνει γύρισμα προς τα εμάς, δηλαδή στα 4 μέτρα περίπου εκεί, ακριβώς εκεί πάνω. Θα κάνει το γύρισμα εκεί για να βγει στο πατάρι. Αυτός είναι ο μοναδικός χώρος εκεί πέρα που προσφέρεται για τη σκάλα, γιατί τα άλλα περιφερειακά είναι όλα τζαμαρίες.
Από εκεί ακριβώς που βλέπουμε τώρα θα γίνει σκάλα και στον τοίχο εκείνον εκεί. Και από κάτω φυσικά θα υπάρξει ο φέλιμος χώρος για αποθηκευτικός χώρος κάτω τη σκάλα.